ανθρώποι πίστευαν ότι είχαν διάφορες αφελείς δοξασίες. Δηλαδή πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη, ότι ο Θεός είναι στον ουρανό και κάτι τέτοιο. Σήμερα οι άνθρωποι ακόμα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο εαυτός τους σταματάει στο δέρμα τους. Θα γελάνε οι κατοπινοί με αυτή τη δοξασία. Ο εαυτός μας είναι παγκόσμιος, οικουμενικός. Αλλά ας δούμε από τι αποτελούμαστε. Ας δούμε από τι αποτελούμαστε. Όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Σας έχει πει ποτέ ο μπαμπάς σας, η μαμά σας, ο δίος σας, ο κουμπάρος σας, ο συμπέθερός σας, ο συντεκτός σας, ο μπατζαλάκης σας, τι, από τι αποτελούμαστε. Όχι. Το τέλειο εδώ. Μέχρι το ήλιο, μέχρι το στοιχείο ήλιο, αυτό δεν δημιουργήθηκαν τώρα τα στοιχεία που είναι το δέρμα μας, οι μύες μας, τα δόντια μας, τα μάτια μας, προαιώνια. Δηλαδή μέχρι το ήλιο δημιουργήθηκε πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια την αρχική στιγμή της μεγάλης έκπληξης του σύμπαντος κατά τη θεωρία του στάνταρ μοντέλου, έτσι. Βεβαίως υπάρχει και να σας το υπογράφω, αυτό το μοντέλο είναι S3+, S2+, U1, αυτή είναι η συμμετρία του, έτσι σας το υπογράφω. Λειτουργεί όσο το κομπιούτερ σας το υπογράφω, μέχρι τώρα. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν από τι αποτελούμαστε. Μέχρι το ήλιο αποτελούμαστε πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, ξεράγει το σύμπαν παντού και από αυτή την αρχική έκρηξη μέχρι το ήλιο. Από εκεί μέχρι το σίδηρο αποτελούμαστε από το εσωτερικό των αστεριών που πέθαναν παλιότερα και από το σίδηρο και πάνω, δηλαδή και το ουράνιο κλπ. Αποτελούμαστε από εκρήξεις φαντασμαγορικές σούπερνόβα αστεριών. Σίγουρα θα πρέπει να δει, υπάρχει καμία περίπτωση να πιστεύετε. Λοιπόν, ένας εξωγήινος θα έβλεπε σε εμάς. Κοιτάξτε να δείτε ότι ο Αφρικανικός με τον Ασιατικό ελέφαντα έχουν λιγότερο κοινό γονιδίωμα από ότι εμείς με τους πιθήκους. Άρα ένας εξωγήινος δεν θα μας ξεχώρισε εμάς από πιθήκους, το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε 99,8 κοινό DNA με εξαίρεση στον αριστερό λοβό και τους δεξιόχειρες στο εγκεφάλου, την περίφημη περιοχή Μπροκάλ, πέφτει το λόγο. Το καταλαβαίνετε αυτό πράγμα. Να ξέρουμε που είμαστε. Με τα δέντρα έχουμε και με αυτά σχέση με τα θηλαστικά μόνο. Τα θηλαστικά, πρώτα να ξεχωρίζω, παιδιά, γρήγορα μια απάντηση. Καταλαβαίνετε. Πότε έγινε ξέρετε, να έχουμε ένα ιστορικό χωροχρονικό πλαίσιο συμπαντικά που βρισκόμαστε, δηλαδή να επαναλύσουμε την ανθρώπινη οντότητα μέσα στο υπαρξιακό τη ερώτημα. Το καταλαβαίνετε. Η αρχική ερώτηση ήταν από την αρχή, τι το όντρα, τι το είναι. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ήρθατε εδώ, να δούμε ποιοι είμαστε. Έτσι. Εμείς είμαστε ο καθρέφτης σας, εσείς ο δικός μας. Ο καθρέφτης, κυρία μου, εσάς δεν σας λέει την αλήθεια. Το αριστερό, δεξί, το δεξί, αριστερό. Δεν έχετε καμία σχέση. Όπως λέει και ο Βέγκος, άλλος είναι ο Θοδωρής και άλλος είναι ο Θοδωρής. Έτσι. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, εγώ θέλω και υποφέρεις στον Χατζηχρίστο. Ακριβώς. Οπότε ο καθρέφτης είμαστε εμείς. Γι' αυτό ήρθατε εδώ. Λοιπόν, οπότε λοιπόν έχουμε ένα παγκόσμιο και οικουμενικό εαυτό. Για εσείς τα λέμε όλα αυτά. Σας τα λέμε επειδή ακριβώς διαφωνείτε. Επειδή λοιπόν τα κύτταρα μας επηρεάζουν όλες τις ιστορίες του κόσμου, ερωτευόμαστε εμείς, οι προγονείς μας, ό,τι αγαπήσαμε, ό,τι διαβάσαμε, ξανάρχεται στο παρόν, από το παρελθόν είναι παρόν. Το παρελθόν είναι παρόν από τη στιγμή που ζει μέσα μας και υπάρχουν αναρρύθμιτες ιστορίες μέσα μας που ζουν πραγματικά όταν υπάρχει το κατάλληλο υπόθεμα για να μας δημιουργήσει. Θέλουμε να ακούσετε μια μικρή ερωτική ιστορία η οποία πάλι είναι δύσκολη στο εξής στοιχείο, ότι έχει μέσα ένα σχήμα πρωτίστερο. Οπότε θέλει μια προσοχή από εσείς να την ακούσετε. Και επίσης ότι αυτή η ερωτική ιστορία, ίσως είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αφού είσαστε εδώ, έχει συμβεί και σε εσάς.
Ήταν δηλαδή γέλος στο παιδί με θλιμμένα μάτια.